Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Δύσκολη καιρή, παιδιά, κλεισμένοι στο σπίτι κάθε μέρα, όλη μέρα. Ελπίζω δηλαδή. Ούτε μια βόλτα να πας να ξεσκάσεις δεν μπορείς πια. Στην αρχή ψιλοπαλεύεται πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, κάπως την ψιλοπαλεύεις. Και σιγά σιγά αρχίζεις και θα παίζεις έτσι μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι έτσι. Το κομμάτι του να σε σπίτι κάθε μέρα, όλη μέρα είναι κάτι που έχω ζήσει εγώ προσωπικά από πρώτο χέρι. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από το σπίτι πριν περίπου ένα χρόνο. Και άρχισα να, έτσι, να νιώθω χάλια σιγά σιγά και σχεδόν ήταν σαν να πηγαίνω να πάθω κατάθλιψη ή κάτι τέτοιο. Και μου λέγαν όλοι, hey, γιατί στεναχωριέ. Θα δουλεύει από το σπίτι, άλλοι θα εύχονταν να δουλεύουν από το σπίτι και άλλοι στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα δουλεύουν από το σπίτι κλπ. Αυτό το επιχείρημα είναι και κάτι που περιτριγυρίζεται έτσι γύρω στα social και αυτά και ακόμα και σήμερα. Τύπου μην γκρινιάζει, έχει Netflix τουλάχιστον, έχει ίντερνετ τουλάχιστον, ή μην γκρινιάζει, τουλάχιστον έχει σπίτι κλπ. Που ναι, μεν ισχύει, καλό είναι να υπάρχει μια προοπτική, αλλά αυτό από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα, έτσι. Και δεν αναιρούνται τα προβλήματα. Είναι σαν αυτό που σου λέγε μάνα σου μικρός. Δεν τρως το φαΐ σου, ε! Και να φανταστείς ότι υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε. Τύπου, οκ, μαμά, θα φάω για να ικανοποιήσω τα παιδιά στην Αφρική. Anyway, σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να δώσω τρία βασικά και σημαντικά tips, σημαντικές συμβουλές που με έχουν βοηθήσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ και θα τις μοιραστώ μαζί σας για να σας βοηθήσουν και εσάς σε αυτούς τους καιρούς. Εντάξει, παιδιά, και θα μιλήσουμε για το κομμάτι του μένουμε σπίτι, δεν βγαίνουμε έξω και πώς παίζει, πώς δημιουργεί προβλήματα αυτό στο μυαλό μας. Εντάξει, γι' αυτό θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο. Πριν σας πω μπαμ τις συμβουλές και το τι πρέπει να κάνετε, να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό στο μυαλό μας και στη ψυχολογία μας και. Που λες, εντάξει, περίπου ξέρω, αλλά είναι καλό να ξέρεις ακριβώς, γιατί αν δεν ξέρεις το πρόβλημα, πώς θα το λύσεις, έτσι. Ο νούμερο ένα λόγος είναι ότι πέφτει η παραγωγικότητα και η ντοπαμίνη. Άρα και δεν έχουμε λόγο να νιώθουμε καλά, άρα νιώθουμε χάλια. Και πώς πάει αυτό, παλιά δούλευες έτσι, πήγαινες στη σχολή ή στη δουλειά, ή είχες υποχρεώσεις, έβγαινες έξω, έκανες πράγματα και αυτά από μόνα τους, μόνο και μόνο που κάνεις κάποια πράγματα. Αυτά σε έκανε να νιώθεις καλά. Και αυτό επειδή έτσι είμαστε προγραμματισμένοι σαν άνθρωποι. Δηλαδή να προσφέρουμε, να κάνουμε πράγματα, να είμαστε παραγωγικοί, να κινούμαστε προς ένα στόχο, προς μια κατεύθυνση, να προσφέρουμε στην κοινότητα. Και τώρα που έχει αφαιρεθεί αυτό, δεν νιώθουμε καλά. Έτσι είμαστε προγραμματισμένοι για να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Όταν τους πετυχαίνουμε, παίρνουμε μικρή ή μεγάλη χαρά. Αφού πάρουμε μικρή ή μεγάλη χαρά, μετά πρέπει να βρούμε έναν άλλο στόχο, να τον πετύχουμε και αυτόν. Και η επίτευξη του στόχου θα μας δώσει χαρά και η διαδρομή προς το στόχο θα μας δώσει χαρά. Οπότε δεν παίζει αυτό πια εδώ πέρα σε αυτή την κατάσταση. Δεν παίζει κάτι τέτοιο, το έχει αφαιρεθεί. Οπότε αρχίζουμε και έχουμε τις πρώτες παρενέργειες της όλης κατάστασης. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι η άσκηση. Η άσκηση, οποιαδήποτε μορφή άσκηση, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι περπάτημα, είτε είναι ακόμα και να πηγαίνεις στη δουλειά ή στη σχολή, από τη στιγμή που θα κατέβεις από το λεωφορείο μέχρι να πας εκεί πέρα, είτε είναι 5 λεπτά, είτε είναι 10 λεπτά, 10 λεπτά εδώ, 10 λεπτά εκεί, ναι, μετράει σαν άσκηση και ναι, σε κάνει να νιώθεις χαρούμενο και παραγωγικό. Είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι η άσκηση καταπολεμά την κατάθλιψη μόνο και μόνο επειδή παράγονται ενδορφίνες, που είναι κάτι που παράγει το σώμα σου και σε κάνει να νιώθεις καλά. Αυτά τα μικρά κομματάκια περπατήματος που πια δεν υπάρχουν έκαναν τεράστια διαφορά και τώρα γίνεται σε τύπου πια δεν υπάρχουν. Και πέρα από την άσκηση που θα έκανες, που ίσως έκανες στο γυμναστήριο, οπουδήποτε στο δρόμο, ποδήλατο, οτιδήποτε έκανε ο καθένας έτσι. Και αυτό, ναι, η άσκηση που κάνουμε με σκοπό να ασκηθούμε, αλλά και η άσκηση που κάνουμε χωρίς κάποιο αποτελεσκόπο, καθώς κάνουμε τη ζωή μας έτσι. Αυτά τα μικρά περπατηματάκια, όπως είπα, κάνουν την τεράστια διαφορά. Κάνουν τεράστια διαφορά και πια δεν υπάρχουν. Οπότε, ναι, ένας ακόμα λόγος που έχουμε θέματα έτσι, στη ψυχολογία μας και αυτά. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει κυρίως με το μυαλό μας και το πώς σκεφτόμαστε. Και ένα ανέκδοτο που θα σας πω τώρα περιγράφει την κατάσταση πολύ ωραία και εύστοχα. Οπότε θα σας πω τώρα το ανέκδοτο, εντάξει, ετοιμαστείτε να λιώσετε από τα γέλια. Λοιπόν, έχει να κάνει ένα τύπο που μένει από λάστιχο στη μέση του πουθενά και βγάζει τη ρεζέρβα και ετοιμάζεται να αλλάξει το λάστιχο και βλέπει ότι του λείπει, ξέρω εγώ, ένα κατσαβίδι. Τώρα μου πει, ω Σαρό, η ρεζέρβα δεν θέλει κατσαβίδι και όλα είναι με. Απλά είναι ένα ανέκδοτο. Απλά τσίλαρε, εντάξει. Θέλω να τσιλάρεις. Λοιπόν, του λείπει ένα κατσαβίδι, όπως είπαμε, και κοιτάει γύρω του, δεν βλέπει κανένα συνεργείο. Λέει, τι να κάνω. Βλέπει ένα σπίτι 2-3 χιλιόμετρα από το μέρος που είναι. Και αυτό το σπίτι έτσι έχει τα φώτα αναμένα. Κοιτάει γύρω, δεν υπάρχει άλλο σπίτι. Λέει, θα πάω να ζητήσω από τον τύπο που είναι σε αυτό το σπίτι. Κατσαβίδι. Κάτω περπατάει, λέει, κάτσε να προετοιμαστώ, να προβάρω λίγο τι θα πω. Α, ωραία. Γεια σας κύριε, με ένα χαμόγελο, Γεια σας κύριε, συγγνώμη για την ενόχληση. Αν μπορούσατε, ξέρετε, έχω μείνει από λάστιχο, να μου δώσετε ένα κατσαβίδι. Εντάξει, λέει, αυτό λέει θα κάνει δουλειά. Νόμιζα θα είμαι κομπλέ. Εντάξει. Ναι, και άμα είναι περίεργο, βασικά είναι λίγο αργά τώρα. Και άμα ξυπνήσει και κοιμότανε και παραπονεθεί ότι τον ξύπνησα ή κάτι τέτοιο, θα του πω, ωραία, θα το κερδίσω με την ευγένεια. Θα του πω, εντάξει, κύριε μου, ήσασταν η μόνη μου επιλογή.
περίπτωση ανάγκη. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Και άμα είναι κανένα στραβό, κανένα κρούτζ, ξέρω εγώ, που εντάξει, μία στο εκατομμύριο. Αλλά άμα είναι αυτό ο Πούζη και μου πει τίποτα, τότε με περάσει για κλέφτη. Όχι, κύριε, τι κλέφτη, για όνομα του Θεού. Αν είναι δυνατόν, εγώ κλέφτη, πώ σα ήρθε αυτό, να εκείνη το αμάξι μου. Και άμα δεν με πιστέψει και πάρει, να πάει να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και με βρίσει, σκέφτεται, έχει αυτόν τον εσωτερικό μονόλογο και μετά φτάνει στην πόρτα, χτυπάει την πόρτα, καθώ σκέφτεται και έχει καταϊδρώσει έτσι όλο το σώμα και τρέχουν όλε αυτέ τι σκέψει στο μυαλό του και ανοίγει ο τύπο στην πόρτα και είναι ένα ευγενικό άνθρωπο και λέει καλησπέρα σα, πώ σα μπορούσα να σα βοηθήσω. Και γυρνάει και του λέει ρε, δεν πα στο διάλογο και το κατσαβίδι σου παλιά μαλάκα και φεύγει. Οπότε αυτό ήταν το ανέκδοτο. Αλλά εάν δεν λιώσατε μία στο εκατομμύριο, εάν δεν λιώσατε από τα γέλια, δεν πειράζει γιατί δεν είχα αυτό το σκοπό έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ανέκδοτο υπογραμμίζει το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος. Έτσι. Ξεκινάει μία μικρή σκέψη, η οποία φεύγει εκτός ελέγχου, έχουμε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο και μετά η σκέψη αυτή γίνεται το πιστεύω μας. Δηλαδή ξεκινάει από μία μικρή υπόθεση. Και μετά το σκεφτόμαστε τόσο έντονα, που φεύγει και εκτός ελέγχου και μετά γίνεται και επεποίθηση και το πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και μετά έχουμε και αυτό το ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί και ψάχνουμε για πράγματα να επιβεβαιώνουν το πιστεύω μας, το οποίο έχει προκύψει από μια random άκυρη σκέψη. Και έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος του ανθρώπου και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα τρομερά άκρα, μερικούς που απλά πάνε στην παραλία και λένε έλα μωρέ δεν έγινε κάτι και μερικούς που ξέρω εγώ πάνε και παίρνουν 10 κιλά, 20 κιλά αλεύρι στα σούπερ μάρκετ για να κάνουν ψωμί, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Οπότε αυτοί είναι τρεις βασικοί λόγοι. Και τώρα μου πεις σαρώ τι να κάνω, βγω στους δρόμους. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, τώρα πάμε στα tips, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι απλά να τσιλάρεις λίγο, εντάξει. Να κλείσεις την τηλεόραση, τις ειδήσεις, να κλείσεις τα social γιατί πραγματικά όλος ο κόσμος δεν το βουλώνει. Και ενημερώσου, εννοείται ότι πρέπει να ενημερώνεσαι μέσω των διαγγελμάτων που γίνονται στις 7, έτσι, μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα βάλω κανένα link από κάτω και αυτό μία φορά την ημέρα, 20-30 λεπτά, έτσι, το τσεκάρεις αυτό. Εντάξει, δεν σου είπα τώρα να μην... Θα το συζητήσεις με τους φίλους σου, αλλά όχι αυτό που γίνεται τώρα από το πρωί ως το βράδυ, όλοι μιλάνε γι' αυτό. Γιατί ειλικρινά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πέρα από το να προσέχεις, να πλένεις τα χέρια σου και να κάθεσαι σπίτι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Και όσο περισσότερο ασχολείσαι με αυτή την κατάσταση, τόσο περισσότερο έχεις αυτούς τους εσωτερικούς μονολόγους. Και τόσο περισσότερο τρελαίνεσαι, και όσο περισσότερο τρελαίνεσαι, τόσο περισσότερο σκέφτεσαι, και τόσο περισσότερο κάνεις εσωτερικούς μονολόγους, και τόσο περισσότερο τρελαίνεσαι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος που απλά δεν πρέπει να αφήσεις να συμβεί. Εντάξει. Αυτό είναι το νούμερο ένα tip. Το νούμερο δύο tip είναι να δεις την όλη φάση σαν μια ευκαιρία να επενδύσεις στον εαυτό σου. Όπως είπα, σαν άνθρωποι πρέπει να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Και η διαδικασία που κοντεύουμε προς το στόχο και όταν πετυχαίνουμε το στόχο μας δίνουν τρομερή χαρά και μας δίνουν νόημα στη ζωή μας. Οπότε πρέπει να έχεις ένα στόχο. Πιάσε κάτι, πιάσε ένα βιβλίο, πιάσε μια τέχνη, μάθε κάτι. Μπορείς να μάθεις προγραμματισμό, μπορείς να μάθεις μαγειρική, μπορείς να μάθεις... Δεν ξέρω, υπάρχουν χίλια πράγματα που μπορείς να μάθεις και όλα αυτά δεν ξέρεις και πού θα σου... που λένε μάθει τέχνη και άστινα. Μάθε κάτι και άστο. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, γύρισε πίσω στη ζωή σου. Αλλά πού ξέρεις πού θα σου ξαναπροκύψει. Και ποτέ να μην προκύψει τίποτα, θα έχεις ένα λόγο να υπάρχεις. Ουσιαστικά πρέπει να έχεις ένα στόχο. Ναι, το Netflix βοηθάει. Ναι, είναι καλύτερο από το να βλέπεις ειδήσεις από το πρωί στο βράδυ. Αλλά το Netflix από μόνο του και το άραγμα από μόνο του δεν θα σου δώσει αυτή την ανώτερη ικανοποίηση που πραγματικά έχεις ανάγκη και έχει ανάγκη το σώμα σου. Και εάν θες έτσι να χάσεις μερικά κιλάκια, να αποκτήσεις μια ωραία γράμμωση, να είσαι σένιο-σένια στις παραλίες το καλοκαίρι, γιατί ναι, θα υπάρχει ζωή μετά από όλο αυτό. Ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και μπορώ να σου δείξω εγώ βήμα προς βήμα πώς το έκανα και πώς το έκαναν όλοι οι μαθητές και μπορείς να τσεκάρεις το link κάτω στην περιγραφή. Και εννοείται ότι έχουμε και προπονήσεις στο σπίτι. Έτσι, έχουμε ένα σωρό προπονήσεις στο σπίτι με μηδέν εξοπλισμό. Τώρα, εάν δεν μπορείς να μπεις, εάν δεν θες να μπεις στο δικό μου πρόγραμμα και για τους δικούς σου λόγους, εννοείται ότι σεβαστώ αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλά πρέπει να κάθεσαι και να κοιτάς το ταβάνι, έτσι. Είναι πάνω σου, έχεις εσύ την ευθύνη, δεν την έχει κανείς άλλος, για να κάνεις κάτι καλό στον εαυτό σου, έτσι. Υπάρχουν χιλιάδες βίντεο στο ίντερνετ, ειδικά τώρα για προπονήσεις στο σπίτι. Απλά σήκω, κάνε κάτι, πρόσεχε τα γεύματά σου, βάλ' τα λίγο ισορροπημένα, βάλ' τα λίγο όμορφα, μην τρως snacks κάθε τρεις και λίγο, μην πηγαίνεις στην κουζίνα σαν το νέο σου χόμπι να ανοίγεις το ψυγείο. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το tip νούμερο 2. Τώρα, το tip νούμερο 3 είναι να δημιουργήσεις μια ρουτίνα, να δημιουργήσεις ένα πρόγραμμα. Ακόμα και τίποτα να μην κάνεις από το πρωί στο βράδυ. Κάτσε, ρε παιδί μου, το βράδυ πριν κοιμηθείς ή το πρωί μαζί με το καφέ και φτιάξε ένα checklist, ένα,
ένα προγραμματάκι για τη μέρα σου. Έτσι. Πρωί θα κάνω αυτό. Μεσημέρι θα κάνω αυτό. Ας πούμε, θα ξυπνήσω από τότε έως τότε. Μετά θα κάνω μπάνιο ή γυμναστική και μπάνιο. Μετά θα μαγειρέψω να φάω. Μετά έχω ένα τρίωρο για άραγμα. Μετά θα κάνω αυτό το χόμπι ή αυτό το νέο μου χόμπι, αυτή τη τέχνη που θέλω να μάθω. Μετά θα αράξω για ένα τρίωρο ακόμα. Μετά θα δούμε ταινία με τη φίλη μου, με το φίλο μου, ξέρω εγώ, με την οικογένειά μου. Έτσι. Κάπως έτσι, οργάνωσε το και βάλε θεματικές τη μέρα σου. Δευτέρα είναι η μέρα για σούπερ μάρκετ. Τρίτη είναι η μέρα για γενική. Τετάρτη είναι η μέρα που κάνουμε μπουγάδα. Βάλε θεματικές τη μέρα σου. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Και βγες λίγο έξω να σε χτυπήσει ο ήλιος. Και έξω να μην βγεις, βγες στο μπαλκόνι τουλάχιστον λίγο να σε χτυπήσει ο ήλιος. Βιταμίνη D είναι σημαντικό, παιδιά. Θα υπάρξει και ζωή μετά από όλο αυτό. Να το έχεις αυτό στο νου σου. Δεν θες μετά από όλο αυτό να σε τσιμπάει μέσα σου επειδή κάθεσαι όλη μέρα και έχεις μηδέν πειθαρχία και μηδέν πρόγραμμα και είσαι παχύσαρκος και... απλά θες να σε... να κάνεις το καλύτερο που μπορείς στην κατάσταση που μπορείς, εντάξει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κουμπώστε ένα like. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε, να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσο είναι που φορά, προσέχετε για να γυρνάσετε.